Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα 14 Δεκεμβρίου και είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το magnesianews.gr. Μετά από έντονη συζήτηση αλλά και αναγκαίους συμβιβασμούς, προέκυψε πρόοδος στο θέμα της Τραπεζικής και Οικονομικής Ένωσης, δήλωσε σήμερα για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής ο Αντώνης Σαμαράς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε επί ενός οδικού χάρτη για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, που θα βασίζεται σε βαθύτερη ενοποίηση και ενισχυμένη αλληλεγγύη, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα φορολογική κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους με ανώτερο φορολογικό συντελεστή 42% για εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ και σταθερή έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για εισοδήματα έως 21.000 ευρώ περιλαμβάνονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρατείνεται και το 2013 το μέτρο απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ τελικώς αμετάβλητα παραμένουν τα τεκμήρια διαβίωσης, διαψεύδοντας τις προσδοκίες που υπήρχαν στην αγορά για μεγάλες μειώσεις. Μέχρι τον Μάρτιο θα εξοφληθούν 7 δισεκατομμύρια ευρώ που χρωστά το κράτος σε επιχειρηματίες και η εξαγωγή είναι η πρώτη ομάδα που πρέπει να εξοφληθεί, είπε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Νότης Μηταράκης. Ειδική απογραφή όλων των συνταξιούχων λόγω θανάτου καθώς και των προσώπων που συνταξιδοτούνται με τις διατάξεις των άγαμων θυχατέρων θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με επίγουσα εγκύκλιο που απέστειλε ο Υπουργός Εργασίας προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Για μία ακόμη φορά το μνημονιακό έγκλημα βαφτίζεται ως εθνική σωτηρία, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ για την απόφαση εκταμείευσης της δόσης από το Eurogroup και τα νέα μνημονιακά μέτρα. Συνεχίζεται η κόντρα του Πάνου Καμένου με παραιτηθέντα στελέχη των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ο πρώην γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος έκανε λόγο για μυστική σχέση του κυρίου Καμένου με τον πρώην Υπουργό Γιώργο Βουλγαράκη. Ενώ ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων επανέλαβε ότι οι αποχωρήσεις ήταν προσχεδιασμένες για να δημιουργηθεί ομάδα βουλευτών για να περνούν τα νομοσχέδια που δεν ψηφίζει η Δημάρ. Στο μεταξύ παραιτήθηκε και ο πρόεδρος της Νεολαίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Δεν έχω πρόθεση να ρίξω την κυβέρνηση και να την οθήσω σε εκλογές, δήλωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος, αναφερόμενος στη στάση που θα κρατήσει κατά την ψηφοφορία στη Βουλή του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Νεκρό με τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιά και στο λαιμό βρέθηκε ένα 12χρονο αγόρι κοντά σε καταβλισμό Ρωμά στα Μέγαρα λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί. Άγνωστοι παραμένουν οι δράστες αλλά και τα αίτια. Στις τοπικές ειδήσεις τώρα, αναβολή ζήτησαν και έλαβαν σήμερα που οδηγήθηκαν στον ανακριτή τα 26 μέλη του παράνομου κυκλώματος τζόγου και ξεπλήματος μαύρου χρήματος που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης μέσω υπολογιστή και της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα σε βαθμό κακουργήματος. Τα 3 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης μαζί με άλλα 3 σημαντικά μέλη θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Οι 18 συλληφθέντες παίκτες, ανάμεσά τους και 3 γυναίκες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια, οδηγήθηκαν στο αυτόφορο Μονομελές. Ζήτησαν και έλαβαν αναβολή για να εκδικαστεί η υπόθεσή τους την ερχόμενη 5η 20 Δεκεμβρίου. Ενώ μέχρι τότε θα κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας όπως και τα μέλη του κυκλώματος. Την ανάγκη εξυγχρονισμού του δικτύου και λειτουργία της επιχείρησης με ποιοτικό νερό και εξορθολογισμό της τιμολογιακής πολιτικής επεσήμαναν οι ομιλητές στη διάρκεια ημερίδας που γίνεται στο Δημαρχείο του Βόλου, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη χλωρίωσης του νερού ως απαραίτητο προληπτικό μέτρο. Στην ημερίδα, ο Δήμαρχος Πάνος Σκοτεινιώτης στάχθηκε εκ νέου κατά της ιδιωτικοποίησης. Είναι προφανές ότι το βασικό εργαλείο της πολιτικής για το νερό είναι η ΔΕΙΑ. Με τη σταθερή και αταράτητη θέση μας για το νερό ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόριο. Υπερασπιζόμαστε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το χαρακτήρα της ΔΕΙΑ ως κοινοφελούς επιχείρησης. Από την υπεράσπιση αυτού του χαρακτήρα της επιχείρησης δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Δηλώνουμε λοιπόν για μια ακόμη φορά με την ευκαιρία της σημερινής ημερίδας, ως κάθε ενδιαφερόμενο, ότι η ΔΕΙΑ είναι κτήμα των πολιτών του Δήμου και κάθε σκέψη ιδιωτικοποίηση δεν πρόκειται να έχει οποιαδήποτε τύχη. Φυσικά ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας επιχείρησης δεν αρκεί απλώς να εξαγγέλλεται. Απαιτεί αντίθετα συγκεκριμένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Το γεγονός ότι ο Βόλος σε σχέση με άλλες πόλεις της Ελλάδας βρίσκεται σε καλό επίπεδο και το μέτρο της αποθάρρυνσης χρήσης του αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης που σχεδιάζει ο Δήμος βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, επισημάνθηκε στις εργασίες του πρώτου Πανελλήνιου Συνεδρίου Βιώσιμης Κινητικότητας που έγινε σήμερα στο ΤΕΙ Μαγνησίας, παρουσία 32 φορέων από όλη την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τις άλλες όλες οι πόλεις της Ευρώπης και όλου του κόσμου λαμβάνουν διαρκώς μέτρα. Όσο και πιο αυστηρά για να διευκολύνουν τη βιώσιμη κινητικότητα. Φυσικά μαγικές λύσεις δεν φαίνεται να υπάρχουν,
Γι' αυτό και δεν είναι σωστό να καλυμπούνταν αναρχικές προσδοκίες για κάποιο οδικό έργο, για παράδειγμα, ή με την λήψη κάποιων ενημέρωση μέτρων, που μάλιστα συνήθως δεν θέλουν να ενοχλήσουν για κανένα, θα λύσουν πολιτικά το πρόβλημα. Εδώ στη χώρα μας χρειάζεται να διαλύσουμε μεγάλη απόσταση. Το ίδιο φυσικά και στο Βόλιο. Στο Δήμο Βόλου έχουμε υιοθετήσει τις γενικές αρχές της βιώσιμης κινητικότητας και της ήπιας κυκλοφορίας και ήδη προσπαθούμε να κάνουμε κάποια βήματα. Καταλήξαμε σε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το κέντρο της πόλης μετά από πολύ κοινωνική και επιστημονική διαβούλευση και δημιουργήσαμε μάλιστα, κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, ειδική διεύθυνση βιώσιμης κινητικότητας, η οποία έχει ως αποστολή να επεξεργάται διαρκώς, να μελετά και να παρεμβαίνει με νέα στοιχεία και με νέες διοικητικές κινήσεις. Το πρώτο και πιο σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κινητικότητα και η προσβασιμότητα. Και όταν λέμε κινητικότητα και προσβασιμότητα, και ειδικά στην προσβασιμότητα, δεν εννοούμε μόνο τους ανάπηρους, αλλά εννοούμε τις οικογένειες με τα μικρά παιδιά, εννοούμε τους ηλικιωμένους. Και είναι ένα θέμα που αναφερόμενοι και στον τουρισμό, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανία για την Ελλάδα οικονομικής ανάπτυξης, έχουμε διαπιστώσει, έχει διαπιστώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν υπάρχουν ακόμη δομές για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Να αποσύρει άμεσα τη σχετική διάταξη που αφορά στο άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή και η οποία θα απορριθμίσει την αγορά. Θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα σε καταστηματάρχες και εργαζόμενους, ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου με εγγραφό του προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους βουλευτές Μαγνησίας. Από την ερχόμενη Δευτέρα, στο μεταξύ, ξεκινά και το εορταστικό ωράριο. Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας παρουσιάστηκαν χθες στο χώρο του πρώην Δημαρχείου Νέας Ιωνίας από τον εκπρόσωπο του ΚΕΠΚΑ ΔΙΕΚ Νίκο Αντωνάκη προς τα μέλη του Συλλόγου Ρωμά Άγιος Γεώργιος που δραστηριοποιείται στην περιοχή των προσφυγικών. Αυτό το πρόγραμμα αφορά την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Άρα εδώ πέρα παίζεται πιο εύκολα από ό,τι σε άλλα προγράμματα γιατί αφορά τα Ρωμά. Αυτό το πρόγραμμα θα είναι από το 2013 έως το 2015, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει από την Ελλάδα να γίνουν προγράμματα για τα Ρωμά, μετά από αυτό θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα από το 2015 έως το 2020. Δηλαδή μιλάμε μπροστά μας, έχουμε μια περίοδο κοντά στη δεκαετία θα είναι, στην οποία θα λειτουργήσουν προγράμματα για τα Ρωμά. Στις τοπικές αθλητικές ειδήσεις τώρα, προετοιμάζονται οι δύο τοπικές ομάδες για τον ντέρμπι της Κυριακής στις 6 το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό, ενώ αυστηρά αναμένονται να είναι τα μέτρα ασφαλείας. Στο Βόλο θα βρεθεί αύριο ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Γιώργος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να μιλήσει σε εκδήλωση στο Δημαρχείο του Βόλου στις 7 το απόγευμα. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.